Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας και πάλι μαζί σας αυτό το όμορφο απόγευμα. Ήρθαμε εδώ, studio, στο στούντιο του Word of God, για να είμαστε σε απευθείας επικοινωνία μέσα από την εκπομπή μας επί το λόγο σου. Η επιθυμία μας και η προσδοκία μας είναι ο αληθινός λόγος του Θεού ζωντανά να έρχεται στις ακοές σας, ζωντανά να μπαίνει μέσα στο σπίτι σας, μέσα από τους υπολογιστέ σας, και βεβαίω έτσι ζωντανό, καθώ είναι ο λόγο του Θεού, και αυτό είναι βέβαια ο στόχο μα ω επιτοπλίστων, είναι να μπαίνει μέσα στι καρδιέ όλων όσων παρακολουθούν ε, την εκπομπή μα. Ευχαριστούμε τον κύριο. Εκπομπή η οποία θέλει να κηρύξει και επιθυμεί να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, να συστήσει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, να διαβάσουμε και να περπατήσουμε μαζί μέσα στα, με τα βήματα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και να λάβουμε διδασκαλία. Ευχαριστούμε τον Κύριο να λάβουμε καλά μηνύματα, να πάρουμε αγαθές προτροπές. Και βέβαια ο Λόγος του Θεού, επειδή είναι ζωντανός Λόγος, έρχεται στον άνθρωπο να του μιλήσει προσωπικά. Παρότι ο Λόγος του Θεού κηρύτεται, ευχαριστούμε τον Κύριο, και απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους, όλων των ηλικιών, αυτό που έχει και είναι θαυμαστό και ε, άξιο προσοχής είναι ότι μιλάει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν και σήμερα επιλέξαμε μέσα από το Λόγο του Θεού ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Βεβαίως η, η, η εκπομπή αυτή έχει την δυνατότητα να επικοινωνήσετε και εσείς ε, μαζί μας με τα τηλέφωνα τα οποία θα φανούν στις οθόνες σας, με τα email τα οποία θα δοθούν και πάλι σε εσά, έτσι ώστε να έχουμε μια αφίδρομη σχέση. Αυτό το οποίο επιθυμούμε είναι να δούμε τα αιτήματά σας, γιατί στο τέλος θα κάνουμε μια προσευχή όπως συνηθίζουμε κάθε τρίτη βράδυ αλλά και τυχόν ε, ευχαριστίες ή τυχόν μικρές εμπειρίες οι οποίες έχετε γευτεί με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό καθώς έχετε γνωρίσει Αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως Αυτού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Έτσι λοιπόν μέσα από το Λόγο του Θεού σήμερα θα διαδιαβάσουμε ε, ένα μικρό κομμάτι και ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι ο Λόγος του Θεού θα έρθει σαν ε, βάλσαμο στις καρδιές μας για να μας ε, ενδυναμώσει, στηρίξει, ζωοποιήσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Στη σελίδα 860 λοιπόν και από το καταμανθέο Ευαγγέλιο και το κεφάλαιο ΙΓ διαλέξαμε μια, μια, μικρή περικοπή και διαβάζουμε. Πάλι όμοια είναι η βασιλεία των ουρανών με θησαυρό και κρυμμένο εν το αγρό, τον οποίον εύρον άνθρωπος έκρυψε και από τις χαράς αυτού υπάγει και πολύ πάντα όσα έχει και αγοράζει των αγρών εκείνων. Πάλι όμοια είναι η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπο έμπορο ζητούντας καλούς μαργαρίτας. ώστε ευρών ένα πολύτιμο μαργαρίτη υπήγε και πώλησε πάντα όσα έχει και αγόρασε αυτόν. Πάλι όμοια είναι η βασιλεία των ουρανών με δίκτυο το οποίο ερήφθη στη θάλασσα και συνήγαγε από παντός είδους το οποίο αφού είναι γεμίστη, ανεβίβασαν επί τον Αγιαλό και καθίσαντες συνέλεξαν τα καλά ει τα δε αχρία έριξαν έξω. Ούτω θέλει είστε εν τη συντελεία του αιώνος θέλουσε εξέλθει άγγελοι και θέλουσε αποχωρήσει του πονηρού εκ μέσω των δικαίων. Και θέλου ρίξει αυτούς αυτού ει την κάμινο του πυρός. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμό και ο τριγμό των οδόντων. Λέγει προ αυτού ο Ιησούς, εννοήσατε τα αυτά πάντα. Λέγουσε προς Αυτόν «Ναι Κύριε» ο δε είπε προς αυτούς «Δια τούτο πας γραμματεύς μαθητευτής εις τα περί της βασιλείας των ουρανών είναι όμοιος με άνθρωπον οικοδεσπότη ώστις εκβάλλει του θησαυρού αυτού νέα και παλαιά». Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Είναι αλήθεια αγαπητοί μας φίλοι και φίλες ότι όταν ο Ιησούς Χριστός ξεκίνησε την επίγεια διακονία του πάνω σε αυτήν εδώ τη γη και αφού επειράστη από τον διάβολο και αντιστάθηκε δια πνεύματος Αγίου, ξεκίνησε τη διακονία του πάνω σε αυτό εδώ το πρόσωπο της γης με ένα μήνυμα, με έναν ουσιαστικό λόγο. Και αυτό είναι η πεμπτουσία του Ευαγγελίου. Μετανοείτε διότι επλησίασε εις εσάς η βασιλεία των ουρανών. Αυτό είπε. Αυτό είναι το οποίο έδειξε. Αυτό είναι το οποίο σύστησε τη μετάνοια και, την προσο... και έστρεψε την προσοχή όλων των ανθρώπων που τον παρακολουθούσαν, ευχαριστούμε τον Κύριο, προς τη βασιλεία των ουρανών. Ήρθε λοιπόν ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός, αλλά και ο ενσαρκωθής λόγος, να κάνει μία σύσταση, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Την ανάγκη ο άνθρωπος να μετανοήσει, και τι σημαίνει να μετανοήσει, να εννοήσει ότι η πορεία της ζωής του, εάν εξακολουθήσει στον τρόπο τον οποίον έχει μάθει και γνωρίζει, θα έχει τέλος όχι προσδοκόμενο για τον ίδιο τον άνθρωπο. Μετάνοια σημαίνει η άμφεση του ανθρώπου το, της παλαιάς ζωής, η ενόηση ότι υπάρχει ανάγκη σε αυτό να είναι, να εξητήσει τα, τα, τα του πνεύματος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η μετάνοια είναι η άφεση την οποία ο άνθρωπο θα κάνει μέσα από την καρδιά του όλων αυτών των οποίων πιστεύει ότι είναι σωστά, ενώ γνωρίζοντα το λόγο του Θεού, αναγνωρίζει πλέον ότι το σωστό και το ορθό είναι μόνο ο λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε τον κύριο. Και μετά, μετά βέβαια έπεται ο άνθρωπο δια τη μετάνοια, για τη επιστροφή, για τη βαφτίσεω στο νερό. Ευχαριστούμε τον κύριο εισέδειξη της αγαθής συνείδησης του ανθρώπου ότι ο άνθρωπος μετανόησε ότι επέστρεψε ότι έφυγε από αυτή την παλιά ζωή, ευχαριστούμε τον Κύριο μένοντας στο λόγο του Θεού, μένοντας στις προσευχές στην κοινωνία μεταλλήλων, στην κλάση του, του άρτου, του αίματος και, του, και του, 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 του σώματος του Χριστού ευχαριστούμε τον Κύριο ο άνθρωπος έχει μια πνευματική πορεία η οποία από αυτήν εδώ τη ζωή αρχίζει και απολαμβάνει τα υπουράνια, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα στη βασιλεία των ουρανών από τη στιγμή που θα δεχτεί τον Ιησού Χριστό μέσα στη ζωή του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βεβαίω, ο Κύριος μας σε αυτό εδώ το κομμάτι που διαβάσαμε σήμερα θέλει με απλά λόγια, με, με απλά παραδείγματα, γιατί έτσι ήταν ο λόγος του Θεού, έτσι συστήθηκε ο Ιησούς Χριστός στους ανθρώπους εκείνη την εποχή, αλλά και τώρα ευδόκησε ο, ήλιος ο, ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τον άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι με απλά λόγια, με, με, με κατανοητές έννοιες, ήρθε ο Ιησούς Χριστός και κήρυξε στους ανθρώπους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Για το λόγο αυτό χρησιμοποίησε ψαράδες, ανθρώπους απλούς, ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν γεμάτη από τη σοφία του κόσμου τούτου, δεν ήταν γεμάτη από τη γνώση του κόσμου τούτου, αλλά ήταν άνθρωποι αγράμματοι, μας λέει ο Λόγος του Θεού, και ιδιώτες. Και με απλά παραδείγματα σύστησε ο Κύριος μας και εξακολουθεί ο Λόγος του Θεού και σήμερα, γιατί ο ίδιος Λόγος κηρύτεται και σήμερα, ευχαριστούμε τον Κύριο, και ο ίδιος Λόγος έχει απήχηση σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ακούνε και με ειλικρινή καρδιά δέχονται αυτό το λόγο με απλά νοήματα να τους δείξει τι είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ξεκίνησε λοιπόν ο Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός και λέει πάλι όμοια είναι η Βασιλεία των Ουρανών με θησαυρό και κρυμμένο είναι το αγρό. Με έναν θησαυρό είναι η Βασιλεία όμοια των Ουρανών που είναι κρυμμένος μέσα σε ένα αγρό τον οποίον ευρών άνθρωπος, έναν θησαυρό τον, πήρε, τον οποίον, ο οποίος βρισκόταν μέσα σε ένα αγρό και ένας άνθρωπο τον ευρήκε. Τυχαία θα λέγαμε, δεν ξέρω. Έψαξε, έψαχνε πολλούς αγρούς για να βρει. Βρήκε αυτό τον αγρό και τον αγόρασε και σκάβοντας βρήκε αυτό τον θησαυρό. Σημασία έχει αγαπητοί μας φίλοι και φίλες ότι υπήρξε ένα συναπάντημα. Άλλο έτσι, άλλο αλλιώ. Εν προκειμένου στον άνθρωπο αυτόν ήρθε μπροστά του ο θησαυρό αυτό. Τον αναγνώρισε ότι είναι ένα θησαυρό. Τον βρήκε λοιπόν ο άνθρωπο αυτό και τον έκρυψε. Και από τη χαρά του πηγαίνει, μα λέει ο λόγο του Θεού και πολύ πάντα όσα έχει. Τα αφήνει για να αγοράσει τον αγρόν αυτόν. Ευχαριστούμε τον κύριο. Και αυτό είναι το οποίο μας προτρέπει ο λόγος του Θεού αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Όταν ο άνθρωπος πλέον έρχεται αντιμέτωπος, έρχεται στη θεωρία του πλούτου, της γνώσεως του λόγου του Θεού, ευχαριστούμε τον Κύριο, τότε όλα τα άλλα, όλα τα άλλα τα θεωρεί ως ουδέν, τα πουλάει, τα δίνει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος γνώρισε τη δόξα των ανθρώπων, γνώρισε τη σοφία των ανθρώπων, γνώρισε τη γνώση των ανθρώπων, ευχαριστούμε τον Κύριο, και ο ίδιος λοιπόν για όλα αυτά τα οποία γνώρισε, θα ομολογήσει και θα πει, δόξα στο όνομα του Κυρίου, ότι αν και εγώ έχω πεποίθηση εν τη σαρκή, της αρκή, εάν τις άλλος νομίζω ότι έχει πεποίθηση εν της αρκή, εγώ περισσότερο, περιδετημένο την 8η ημέρα εκ γένου Ισραήλ, εκ φυλή Βενιαμίν, Εβραίο εξ Εβραίων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κατά νόμο Φαρισαίο. Κατά ζήλων διώχτη τη Εκκλησία, κατά τη δικαιοσύνη του νόμου διατελέσα άμεμπτο. Ευχαριστούμε τον κύριο. Ένα άνθρωπο ο οποίο έχει την παρησία να συστήσει τον εαυτό του. Γιατί όλα αυτά είναι, ήταν η ημερα εκ ισραηλ εκ δενιαμίν βενιαμιν εβραιο εξ εβραιων ευχαριστουμε τον θεο κατα νομο φαρισαιο κατα ζηλων διωχτη τη εκκλησια κατα τη δικαιοσυνη του νομου διατελεσα άμεμπτος. ευχαριστουμε τον κυριο ενα ανθρωπο ο οποιο εχει την παρησια να συστησει τον εαυτο του γιατι ολα αυτα ειναι ηταν η αληθεια ζηλωτη στα πράγματα του Θεού, Φαρισαίος, Εβραίος, κατά πάντα δηλαδή άνθρωπος ο οποίος εγνώρισε αυτήν τη δικαιοσύνη των ανθρώπων, τη γνώση των ανθρώπων, σπουδαγμένος στα πόδια του Γαμαλίλ, μα όλα αυτά όμως δεν ήταν ικανά, διότι όταν θεώρησε τη δόξα του Θεού στη ζωή του, πράγματι, συνεχίζει και λέει πλην, εκείνα τα οποία ήσαν σε με κέρδη, αυτά ενόμισα ζημία δια των Χριστών. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου ημών, δια τον οποίον εζημιώθη τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστόν και να ευρεθώ εν αυτό μην έχουν δική μου δικαιοσύνη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτός είναι ο Απόστολος Παύλος. Ο άνθρωπος ο οποίος παραδέχεται ότι τα πάντα είναι σκουπίδια, τίποτα και τα πουλάει όλα όσα έχει γνωρίσει. Δεν τα αναβιβάζει μέσα στην καρδιά του εκεί που ήταν πριν. Δεν τα συστήνει πριν. Τα θεωρεί ζημία για τη ζωή του και εμπόδιο στο να γνωρίσει τη γνώση και τη δόξα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η βασιλεία των ουρανών φίλε μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό είναι ο λόγος του Θεού που έρχεται τώρα να συστηθεί μπροστά μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι είναι ο άνθρωπος και έτσι πρέπει να νιώσει ο ειλικρινής άνθρωπος ο οποίος έρχεται σε θεωρία και σε άκουσμα των λόγων του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο εάν η καρδιά του είναι ειλικρινής, εάν η ζωή του πραγματικά είναι μια ζωή η οποία επιθυμεί να φανερωθεί η δόξα του Θεού μέσα σε αυτήν, τότε είναι ο άνθρωπος που πραγματικά παραδέχεται ότι όλα είναι ζημία. Και πρέπει να παραδεχτούμε αγαπητοί μας φίλοι και φίλες ότι όλα είναι ζημία. Ότι χωρίς το Χριστό τίποτα δεν έχει αξία. Ότι μέσα στη ζωή μας όλοι μας γεμίσαμε με μια γνώση, με εμπειρίες, με πιστεύω, τα οποία όμως δεν ωφέλησαν και δεν ωφελούν την ψυχή του ανθρώπου. Η ψυχή του ανθρώπου ζητάει τον πλάστη της, τον δημιουργό της. Η ψυχή σου φίλε και φίλοι σήμερα ζητάει τον δημιουργό της. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εάν σήμερα λοιπόν ακούς τη φωνή του Κυρίου, μην σκληρίνεις την καρδιά σου. Αν τα λόγια αυτά ηχούν μέσα στα αυτιά σου, κατεβαίνουν στην καρδιά σου και πράγματι σύεται ο εσωτερικός σου άνθρωπος, ευχαριστούμε τον Κύριο, τότε δώσ' τα όλα. Πούλησε τα όλα. Και γνώριζε ότι ο θησαυρός αυτός, ο οποίος πρόκειται τώρα να γίνει το κέντρο της ζωής σου. Είναι ένας θησαυρό ο οποίος έχει πλούτο. Είναι ένας θησαυρό ο οποίος είναι αιώνιος, άφθαρτος. Αλληλούγια, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ένας θησαυρό ο οποίος θα ωφελήσει την ψυχή σου. Θα ωφελήσει αιώνια την ψυχή σου, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό πουλα, διώξε, πέτα μέσα από τη ζωή σου. Άφησε αυτά τα οποία θεώρησες στηρίγματα. Μην κάνει τη ρηγμό σου βραχίων ανθρώπου. Μην κοιτάς σε συστήματα. Μην ελπίζεις σε τίποτα άλλο παρά μόνο στην αιώνια δόξα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Μόνο στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Το οποίο μπορεί και δύναται, εάν το πιστέψεις. Γιατί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι δύναμη προσωτηρίες πάντα τον πιστεύοντα. Πίστεψε ο άνθρωπος αυτός. Ότι αυτός ο θησαυρό το οποίο βρήκε είναι πράγματι ένας θησαυρός τον έκρυψε δια ολίγων. Μέχρι να πάει να αφαιρέσει από πάνω το ότι είναι εμπόδιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και μετά βέβαια πραγματικά αφού τα πουλάει όλα του μένει εν τέλει αυτό το ανεκτήμητο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Υπάρχουν όμως και άλλοι άνθρωποι. Όχι σαν τον πρώτο ο οποίος ξαφνικά βρέθηκε μπροστά του ο θησαυρό αυτός αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακόμα και σε όλη τους τη ζωή, αγωνίζονται να μάθουν και να γνωρίσουν τι είναι η αλήθεια. Α, αγωνίζονται να μάθουν και να γνωρίσουν τι είναι το όφελος για την ψυχή τους. Και εμείς απόψε έχουμε να σου πούμε, αγαπητέ μου φίλε, αγαπητή μου φίλε, εσύ που ψάχνεις σε όλα σου τα χρόνια και έχεις κατασπαταλήσει πραγματικά τη ζωή σου, στο να βρεις αναψυχή για την, για τον εσωτερικό σου άνθρωπο για να βρεις κατάλημα, ανάπαυση και ειρήνη για την ψυχή σου μάθε απόψε ότι αυτό δίνεται δωρεάν ευχαριστούμε τον Κύριο στον άνθρωπο ο θα ακουμπήσει στο λόγο του Θεού στον άνθρωπο ο θα εγκύψει μέσα στον τέλειο νόμο της ελευθερίας στον άνθρωπο ο οποίος με ειλικρινή καρδιά θα κοιτάξει προς τα άνω γιατί αυτό είναι ο άνθρωπος Άνθρωπος σημαίνει ότι κοιτάω προς τα πάνω. Και τι κοιτάς προς τα πάνω. Κοιτάω προς τα πάνω από πού θα έρθει η βοήθειά μου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Διότι ο φθαλμός του Κυρίου, μας λέει ο λόγος του Θεού, περιτρέχει τη γη για να βρει έναν άνθρωπο. Τι να τον κάνει. Έναν άνθρωπο που θα έχει την καρδιά του ευθεία. Έναν άνθρωπο που με όλη του την ψυχή θα αναζητάει την αλήθεια. Θα αναζητάει την ξεκούραση, την αναψυχή του εσωτερικού του ανθρώπου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν τον ζητάει, αυτόν τον άνθρωπο είναι που καλεί ο Κύριος, αυτόν τον άνθρωπο είναι που βρίσκει το Πνεύμα του Θεού και του συστήνει και του δείχνει τον έναν και καλόν Μαργαρίτη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πάλι όμοια είναι η Βασιλεία των Ουρανών με άνθρωπο έμπορον ζητούντα καλούς Μαργαρίτες. Καλό είναι και αυτό, ωραία τα λέει και εκείνος πιο όμορφα φαίνονται να ακούγονται από την άλλη πλευρά. Μάθε όμως σήμερα ότι υπάρχει ο ένας και ο καλός Μαργαρίτης. Και αν εσείς είσαι από αυτούς ο οποίους ψάχνεις για να βρεις, μάθε λοιπόν ότι υπάρχει και για σένα σήμερα ο ένας και ο μοναδικός, ευχαριστούμε τον Κύριο, ο πολύτιμος, αυτός που πραγματικά έχει αξία, αυτός ο οποίος όταν έτσι θα τον βάλεις, και θα τον εγκολπωθείς, θα εννοήσεις και θα καταλάβεις ότι εκτός από αυτού δεν υπάρχει τίποτε άλλο, ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί, γιατί ψάχνεις και αν είσαι ειλικρινής ψάχνεις, αν είσαι από τους ανθρώπους οποίου αναζητάς, αλλά έχεις ευθύτητα στην καρδιά σου και ειλικρίνεια και αλήθεια και θέλεις πραγματικά να γνωρίσεις, θα σου συστηθεί ο Ιησούς Χριστός θα γνωρίσει τον πραγματικό Μαργαρίτη. Έτσι είναι, αγαπητοί μα φίλοι και φίλοι. Ε. Ο πάλι όμοια είναι η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπο έμπορο ζητούντα καλού Μαργαρίτα, ω τη ευρών ένα πολύτιμο Μαργαρίτη. Η πάγη μα λέει ο λόγο του Θεού και πουλεί πάντα όσα έχει για να αγοράσει αυτόν. Ευχαριστούμε τον κύριο. Πρέπει να αδειάσει ο άνθρωπο. Πρέπει να καταλάβει ο άνθρωπος ότι ο Θεός, ο Βασιλέας του σύμπαντος δεν σε βασιλεύει. Δεν μπορεί να κάτσει στο θρόνο με κάποιον άλλον μαζί. Δεν μπορείς να υπηρετείς δύο κυρίους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά ο Κύριός μας επιθυμεί να κάτσει σαν βασιλιάς καθώς είναι στο θρόνο της καρδιάς σου. Να πάρει αυτός τη ζωή σου στα χέρια του. Ευχαριστούμε τον Θεό και να σου αποδεικνύει μέρα με την ημέρα, ώρα με την ώρα ότι εκείνος έχει αγαθή βουλή μέσα στη ζωή σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εσύ αν αποδεχτείς αυτό το κάλεσμα θα περπατήσεις από δόξα σε δόξα, από ευλογία σε ευλογία, από ευχαριστούμε τον Κύριο πληροφορία πίστεως σε πληροφορία πίστεως έτσι ώστε να γίνεις ο άνθρωπος, ο τέλειος άνθρωπος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό είναι που θέλει ο Κύριος να μας κάνει. Σε αυτή την οδό θέλει να μας βάλει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί γνωρίζει αγαπητοί μας φίλοι και φίλες και μας συστήνει μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού ότι κάποια στιγμή όλα θα πάρουν τη θέση που πρέπει να πάρουν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όλοι οι δρόμοι θα ξεχωρίσουν ευχαριστούμε τον Θεό. Παρότι τώρα συναυξάνουν τα πάντα οι ασεβείς, οι πονηροί άνθρωποι, οι υπερήφανοι άνθρωποι και από την άλλη οι ταπεινοί, αυτοί οι οποίοι δώσανε τη ζωή τους και την καρδιά τους στον Χριστό, ευχαριστούμε τον Κύριο, οι άνθρωποι των αγαθών έργων, της πίστης, της δικαιοσύνης, της αγάπης να και συνυπάρχουν όμως κάποια στιγμή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα έρθει η ώρα που όλοι θα πάρουν τη θέση τους και θα ξεχωρίσουν τα πράγματα και θα φανερωθούν ποιοι ήταν οι δίκαιοι και οι άδικοι, οι τίμοι και αυτοί οι οποίοι δεν είχαν τιμή. Οι άνθρωποι οι οποίοι πράξανε το αγαθό και οι άνθρωποι οι οποίοι κινούνται πάνω στο πονηρό θα ξεχωρίσουν τα πράγματα. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Στενή είναι η οδός. Στενή είναι και η πύλη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η φέρουσα όμως εις την αιώνια ζωή. Πλατιά είναι η οδός. Ευρύχωρος. Είναι και η πύλη η οποία μας φέρνει στην αιώνια απώλεια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αν ο λόγο του Θεού μα επισημαίνει για την απώλεια, δεν είναι για να μα βάλει φόβο μέσα στην καρδιά μα και τρόμο και να πούμε Α, εμεί δεν θέλουμε την απώλεια, θέλουμε τη, τη ζωή, την αιώνια. Όχι, αλλά είναι για να μα πιστοποιήσει ποια είναι η αλήθεια. Δεν είναι για να μας εξαναγκάσει. Είναι για να επιλέξουμε εν τέλει. Και αγαπητοί μας φίλοι και φίλες σήμερα να επιλέξουμε το αγαθό. Ευχαριστούμε τον Κύριο σήμερα να επιλέξουμε να περπατήσουμε στη στενή και στην τεθλιμμένη οδό η οποία φέρνει στην ζωή την αιώνια. Σήμερα να δούμε τους αυτούς μας τον καθρέφτη που είναι ο λόγος του Θεού και να αναγνωρίσουμε τι είναι αυτό το οποίο εμποδίζει εμάς τους ίδιους να απολαμβάνουμε τον Ιησού Χριστό μέσα στη ζωή μας αυξανόμενο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αν ακόμα δεν τον έχουμε γνωρίσει, αν δεν τον έχεις γνωρίσει, να του ζητήσει σήμερα να μάθει που είναι, που βρίσκεται. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Ιησούς Χριστό αναστήθηκε. Ευχαριστούμε τον κύριο. Ζει, είναι πραγματικά ανταποκρίνεται στον άνθρωπο ο οποίο τον επικαλείται. Μεσητεύει πέραν των ανθρώπων οι οποίοι τον αποδέχονται. Ευχαριστούμε τον Κύριο και πόσο ωραία ηχούν αυτά τα λόγια μέσα στη ζωή μας σήμερα που βλέπουμε ότι όλα έχουν καταρρέψει. Σήμερα που βλέπουμε ότι όλα έχουν πέσει. Πόσο μακάρι είμαστε αγαπητοί μας φίλοι και φίλες να αποδεχτούμε τη σωτηρία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Να αποδεχτούμε τη θυσία του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για μας. Πόσο όφελος για την ψυχή μας έχει να πούμε ότι ναι κύριε ο λόγος είναι η αλήθεια και αυτήν θέλουμε να υπηρετήσουμε στη ζωή μας. Πόσο ανάγκη έχουμε και όλοι πραγματικά τον Ιησού Χριστό σήμερα δυνάμενος να ευλογήσει τη ζωή μας, δυνάμενος να επέμβει στα προβλήματά μας, δυνάμενος να θεραπεύσει πάσα νόσο και πάσα ασθένεια δυναμένος να πει λόγο και να γίνει το αγαθό θέλημά του μέσα στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, τα πράγματα όπως προείπα, θα ξεχωρίσουν. Θα έρθει η στιγμή ε, όπου θα γίνει η συντέλεια του αιώνους. Θα μαζευτούν τα αγαθά, αυτοί που πράξαν το αγαθό και αυτοί που πράξαν το φαύλο για αυτούς οι οποίοι πλάξαν τα φαύλα, θα υπάρξει κλαθμό και τριγμός των οδόντων, για αυτούς οι οποίοι πλάξαν το αγαθό, ζωή και αυτή η εναφθονία, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ζωή και αυτή η εναφθονία σε περιμένει. Ευλογία όχι μόνο σε αυτήν εδώ τη ζωή την εφήμερη, αλλά και αιώνια ζωή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αξίζει τον κόπο αγαπητοί μας φίλοι και φίλες να εμπιστευτούμε τον Ιησού Χριστό. Αξίζει τον κόπο να πούμε και, σήμερα, και εμείς σήμερα «Κύριε, είμαστε από τους ανθρώπους και θέλουμε να γίνουμε από τους ανθρώπους οι οποίοι είμαστε μαθητευτές περί της Βασιλείας των Ουρανών». Και τώρα αναγνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε, ευχαριστούμε τον Κύριο, ότι πρέπει να εκβάλλουμε από τον Θησαυρό των, της καρδιάς μας και νέα και παλαιά Θέλουμε να σταθούμε με ευθύτητα και με ειλικρίνεια μπροστά σου. Τα ναι σου να είναι ναι δικά μας, τα όχι σου να είναι όχι δικά μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Να διαπραγματευτούμε τη σωτηρία της ψυχής μας. Να διαπραγματευτούμε την αναψυχή της ζωής μας. Να διαπραγματευτούμε τη βασιλεία των ουρανών μαζί σου Κύριε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ας είμαστε λοιπόν και εμείς σήμερα αγαπητοί φίλοι και φίλες από αυτούς τους ανθρώπους που με το μήνυμα του Ευαγγελίου μπαίνει μέσα στη ζωή μας, μέσα στην καρδιά μας ένα ερωτηματικό το οποίο λέει είναι και για μένα η πρόσκληση αυτή. Εάν ναι, τι να κάνω Κύριε. Τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε, είπανε οι άνθρωποι όταν ακούσαν το πρώτο κήρυγμα του Απόστολου Πέτρου όταν ήρθε η πεντηκοστή πάνω σε Αυτόν. Τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε. Και ο Απόστολος Πέτρος τους οδήγησε, όχι ξέχωρα αλλά ίδια όπως και ο Κύριος Ιησούς Χριστός «Μετανοείτε, επιστρέψατε, ασφαλιστεί έκαστο στο όνομα του Πατρός, του Ιού και του Αγίου Πνεύματος, να λάβει την επαγγελία» του Πνεύματος του Αγίου, γιατί σε εσά είναι δοσμένο στους ιούσας σας και στους όσους μακράν. Καλέσει Κύριος ο Θεός ημών, μείνατε στην κοινωνία μεταλλήλων, μείνατε στην κλάση του Άρτου, στις προσευχές, ευχαριστούμε τον Κύριο, στη, στη διδαχή των Αποστόλων, μείνατε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και αιώνια ζωή περιμένει εσάς, αλλά και όσους πιστέψουν στην αλήθεια του Λόγου του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ιδού καιρός ευπρόζεκτος, Ιδού ημέρα σωτηρίας. Σήμερα να ακούμε τα λόγια του Θεού, αν σήμερα βλέπουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού να χτυπάει την καρδιά μας. Σας παρακαλώ, δεχτείτε τον ως λόγο Θεού καθώς είναι. Να τον δεχτούμε σαν λόγο Θεού καθώς είναι. Και να αποδεχτούμε πραγματικά ότι η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, και οι βιαστές αρπάζουν αυτήν. Πάρε σήμερα την ευκαιρία στα χέρια σου. Δέξου το λόγο του Θεού σαν λόγο Θεού καθώ είναι. Και πε, κύριε, α γίνει και σε μένα κατά το θέλημά σου. Α γίνει και στη ζωή μου κατά το θέλημά σου. Α γίνει όπω εσύ θέλει και στη δικιά μου ζωή. Και εγώ θα πω αμήν σε ό,τι κύριε εσύ εντέλεσε μέσα στο λόγο σου, γιατί ξέρω ότι αγαθές βουλές βουλεύεσαι για μένα. Ευχαριστώ με τον κύριο. Α μην σκληρύνουμε την καρδιά μα, αλλά ας αποδεχτούμε το λόγο του Θεού. Και α πούμε, σήμερα κύριε, έλα σε μια επίσκεψη σε εμά. Έλα να μα ανοίξει την καρδιά. Έλα να, 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 να σε γνωρίσουμε ακόμα περισσότερο. Έλα να μπούμε πιο βαθιά στο λόγο σου. Έλα να απολαύσουμε την παρουσία σου όπως εσύ ξέρεις να χαρίζεις σε αυτούς οι οποίοι σε εμπιστεύονται. Ήρθε ο Κύριος να μας ευλογήσει όλους μας και να μας αξιώσει να γίνουμε και εμείς σαν αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τα βρήκ, βρήκανε τη βασιλεία των ουρανών, τον θησαυρό, τον κεκριμένο, τον πολύτιμο Μαργαρίτη και τα πουλήσανε όλα με την ευεβαιότητα και την πίστη ότι κερδισμένοι θα βγουν και σε αυτήν τη ζωή αλλά και την αιώνια θα απολαύσουν ήθε ο Θεός να σας ευλογήσει και να μας ευλογήσει όλους μας. Αμήν.